Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την ενεργοποίηση μιας νέας ρύθμισης για την εξόφληση των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2017 σε πολλές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πάνω από 24 ή 36, ενδεχομένως να φτάνουν και τις 100, εξετάζει η κυβέρνηση. Η ρύθμιση θα αφορά κυρίως μικρές οφειλές έως 3.000 ή 5.000 ευρώ, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να ανέρχεται σε 50 ευρώ. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα είναι η εξόφληση των οφειλών του 2018. Παράλληλα, εξετάζει την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων ανεξαρτήτως ύψους οφειλής όσων αποκλείστηκαν από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μπορεί η χθεσινή ανάκαμψη του χρηματιστηρίου ευρύτερα αλλά και του τραπεζικού δίκτυου ειδικότερα να έδωσε ανάσα στην κυβέρνηση. Κυβερνητικά στελέχη όμως μίλησαν για κερδοσκοπικές πιέσεις, ενώ υπήρξαν υπόνοιες ακόμα και για σορτάρισμα, γι' αυτό και χθες η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς ενεργοποιήθηκε στο με καθυστέρηση και εξήγηλε την έναρξη έρευνας και το ενδεχόμενο χειραγώγησης μετοχών κατά τη συνεδρία της Τετάρτης, όταν και οι τραπεζικές μετοχές πήραν την κατηφόρα. Από την άλλη, ο Κρίστοφερ Ντέμπικ, επικεφαλής μακροοικονομικών αναλύσεων της επενδυτικής τράπεζας Saxo Bank, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν βαθιές ανησυχίες για τις ελληνικές τράπεζες και αποδίδει το σφυροκόπημα που δέχτηκαν την Τετάρτη στις εξελίξεις στην Ιταλία. Όλο ένα και πιο δύσκολο γίνεται το να βρει κανείς ένα οικονομικό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Με τις τιμές ενοικίων να καταγράφουν αύξηση 20% μέσα σε ένα χρόνο, κάποιος που μπορεί να διαθέσει έως 300 με 350 ευρώ τον μήνα αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να αναζητήσει κατοικία εκτός κέντρου. Ευκαιρίες μπορούν να βρεθούν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, όπως τα Πατήσια και η Κυψέλη, αλλά ακόμα και εκεί χρειάζεται πολύ ψάξιμο, καθώς οι περισσότερες αγγελίες αφορούν σπίτια που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Όπως εξηγούμε σίτες, στο insider.gr, η αναζήτηση κατοικίας για νοικίαση γίνεται δύσκολη υπόθεση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση και δεύτερον, γιατί μειώνεται συνεχώς η προσφορά, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες αξιοποιούν τα διαμερίσματά τους για τουριστικούς σκοπούς. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 676,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,09% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.